προκύπτει το εξής ερώτημα το οποίο θέσαμε και στην Επιτροπή. Για ποιο λόγο πρέπει να αλλάξει τώρα το άρθρο 32 που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας? Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί αντιπαραθέσεις, συζητήσεις γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γύρω από πρόσωπα, γύρω από διαδικασίες. Όμως τώρα είναι που μπαίνει πιο επιτακτικά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα η ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 32. Επομένως, θέτουμε το ερώτημα. Γιατί τώρα? Η απάντηση είναι γιατί τώρα μπαίνει πιο επιτακτικά ως στόχος όλων σας η εμπέδωση των όρων κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας, δηλαδή η εξασφάλιση της συνέχειας της κυρίαρχης πολιτικής που μπορεί να διακοπεί από μια σειρά παράγοντες και μάλιστα σε μια περίοδο που κυοφορούνται σοβαρές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, από την πιθανότητα μιας νέας κρίσης μέχρι τους εμπορικούς ή και πραγματικούς πολέμους, και που φυσικά η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις. Είναι αυτό που έχει ακουστεί πολλές φορές στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για την αντοχή των διατάξεων του συντάγματος σε παρόμοιες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι δικό μας άγχος. Το δικό μας άγχος είναι το πώς θα αξιοποιήσει ο λαός τις όποιες ρογμές, την όποια στάθεια δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί με μαθηματική ακρίβεια, πώς θα την αξιοποιήσει με όρους ταξικής πάλης, προκειμένου να βάλει ο ίδιος ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Η πρόταση για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών είναι ενταγμένη σε αυτήν ακριβώς τη λογική. Και είναι μια κοινή ουσιαστικά πρότασή σας, άσχετα αν έχει διαφορετικές εκδοχές. Γι' αυτό άλλωστε και το επίμαχο άρθρο 32 που συζητάμε σήμερα, στην προηγούμενη Βουλή, την προτείνουσα Βουλή, συγκέντρωσε μια ευρεία πλειοψηφία, πάνω από 180 βουλευτές, και τώρα μπορεί να αναθεωρηθεί με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Πίσω από αυτή την κοινή πρόταση, τη σύμπτωση, πείτε την όπως θέλετε, που έχει και στοιχεία προφανώς πολιτικού καιροσκοπισμού, κρύβεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ο στόχος σας για τη συνέχεια των κυβερνήσεων, τη συνέχεια του κράτους, χωρίς παρεμβολές, χωρίς διακοπές, που μπορεί να προκληθούν από μια αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα αδιέξοδα όλων σας. Γιατί όλων οι προτάσεις που κατατέθηκαν και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής πάσχουν και οδηγούν σε αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα φτάνει στο σημείο να προτείνει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία και με επικράτηση του πρεσβύτερου σε περίπτωση ισοψηφίας. Από πού προέρχεται αυτό το σχήμα? Πιο πιθανό είναι από το εκκλησιαστικό δίκαιο. Το αρχικό σχέδιο μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας που μοιράστηκε και στην Επιτροπή και αποσύρθηκε στη συνέχεια, μιλούσε ακόμη και για κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας. Και είναι μάλιστα οξύμορο το κλασικό, το αυθεντικό αστικό κόμμα της Ελληνικής Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, να προτείνει η ανάδειξη του κορυφαίου για σας παράγοντα της πολιτικής ζωής, που πρέπει να περιβάλλεται και το φωτοστέφανο της συνένεσης, να γίνεται ακόμη και μειοψηφικά. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όλα υποχωρούν στο στόχο της κυβερνητικής σταθερότητας που με κανένα τρόπο δεν πρέπει να υπονομεύεται. Σε αυτή τη λογική προσχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι το 2014 αξιοποίησε την προεδρική εκλογή για να υπάρξει κυβερνητική αναλλαγή, που όντως τότε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή την κυβερνητική εναλλαγή την ήθελε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα φυσικά αν στην πορεία των πραγμάτων διαψεύστηκε, απογοητεύτηκε, βλέποντας ότι τα μνημόνια συνεχίστηκαν, η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίστηκε, συνεχίστηκαν όλα αυτά τα οποία εξακολουθούμε να ζούμε μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που ενδεχομένως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για εκείνη την περίοδο, τι λέει? Δεν θα πρέπει να διαλύεται η Βουλή,
δεν θα πρέπει να αλλάζει η κυβέρνηση με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζονται μηχανισμοί συνένεσης, αυτά είναι δικά σας λόγια, μηχανισμοί συνένεσης, προκειμένου να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρένθεση. Οι κυβερνήσεις δεν αλλάζουν φυσικά μόνο και μόνο επειδή μεσολαβεί μια εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Άλλοι είναι οι παράγοντες, οι βαθύτεροι, που οδηγούν στις κυβερνητικές αλλαγές, και ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να είναι και η λαϊκή πίεση, και η ανάγκη αυτή η πίεση είτε να ενσωματωθεί είτε να αναχαιτιστεί, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αυτή η λαϊκή παρέμβαση δεν θα πρέπει να μένει μόνο στο επίπεδο της άσκησης πίεσης για την κυβερνητική εναλλαγή, αλλά να διαμορφώνει και προϋποθέσεις συνολικότερων και ριζικότερων ανατροπών. Κλείνει η παρένθεση. Προκύπτει επομένως το ερώτημα. Πότε είχε δίκιο ΣΥΡΙΖΑ? Τότε που αξιοποίησε την προεδρική εκλογή για να υπάρξει η κυβερνητική εναλλαγή, ή τώρα που λέει ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να αξιοποιείται για τέτοιου είδους πολιτικές εξελίξεις και ότι θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ισχυροί αναγκαστικής συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων? Στην πραγματικότητα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, δηλαδή και στη στάση που κρατήσατε το 2014-2015 και σήμερα στη στάση που κρατάτε, το βαθύτερο κίνητρο είναι το ίδιο. Και είναι και ήταν να δοθεί ένα σωσίβιο στο αστικό πολιτικό σύστημα. Στις συνθήκες του 2014-15, όπου Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν σταθερή διακυβέρνηση αντιλαϊκής διαχείρισης, το σωσίβιο ήταν τότε μια κυβέρνηση που δήθεν θα εξέφραζε τις ελπίδες και τους αγώνες του λαού για να συνεχίσει όμως τελικά την ίδια πολιτική. Στις συνθήκες του 2019, το σωσίβιο και η συμβολή σας είναι η προσχώρηση στο μέτωπο της ιερής κυβερνητικής σταθερότητας. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του 2014-15 και του 2019. Και επεξεργαστήκατε και μια πρόταση που κατά τη γνώμη μας είναι βαθιά αντιδραστική. Και γι' αυτό καταψηφίστηκε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη Βουλή, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι στα υποαναθεώρηση άρθρα. Ποια ήταν αυτή η πρόταση? Η απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, που την εμφανίζεται ως μια δημοκρατική αναβάθμιση. Όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκλογής του Προέδρου με γενικές εκλογές είναι δεδομένο ότι αντικειμενικά θα ισχυροποιούσε το ρόλο ενός μονοπρόσωπου θεσμού, ακόμη και με τις αρμοδιότητες που έχει αυτό σήμερα, χώρια που εκ των πραγμάτων θα άνοιγε τη συζήτηση για αύξηση αυτών των αρμοδιοτήτων στο μέλλον. Γιατί η ισχύς που θα προσέδιδε η γενική ψήφος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικειμενικά θα άνοιγε τη συζήτηση, έτσι ώστε αυτή η ισχύς να μην είναι γυμνή, αλλά να θωρακιστεί με επιπλέον σημαντικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Είναι αλήθεια επίσης ότι παρόμοια πρόταση είχε παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή η πρόταση απηχεί και γενικότερους προβληματισμούς που υπάρχουν για τη μετεξέλιξη του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα θεσμό πιο καθοριστικό σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση αυτού που λέγαμε προηγουμένως της κυβερνητικής, της πολιτικής σταθερότητας. Για μας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαταλέγεται στον πιο σκληρό πυρήνα της αστικής εξουσίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος είναι θεματοφύλακας του κύρους αυτού του πυρήνα, και επειδή ακριβώς παίζει αυτό το ρόλο, γι' αυτό και πρέπει να περιβάλλεται από το φωτοστέφανο της συνένεσης, της μη αντιπαράθεσης, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες σκοπιμότητες και τρόπους για το πώς θα εξασφαλίζεται αυτή η συνένεση. Ο κάθε πρόεδρος δεν γίνεται παρά να κινηθεί μέσα σε ένα δοσμένο αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο, να επικυρώνει τις αντιλαϊκές αποφάσεις της Βουλής, να εκφράζει τους γενικότερους στόχους της κυρίαρχης πολιτικής. Και αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει αν ο πρόεδρος έχει εκείνες ή τις άλλες αρμοδιότητες ή αν εκλέγεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η ουσία παραμένει ίδια. Γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ δεν συνενούμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι γιατί επικεντρώνουμε στο πρόσωπο που προτείνεται κάθε φορά, αλλά γιατί δεν συνενούμε σε αυτό που εκφράζει ο θεσμός στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος.
Όσον αφορά την ομάδα άρθρων που συζητάμε, ο στόχος αυτός της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας φαίνεται και σε άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 84 και την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, που ουσιαστικά οδηγεί στη συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Εκεί οδηγεί η τροποποίηση του άρθρου 84. Βεβαίως, μια παρόμοια πρόταση στην πρωτοίνουσα Βουλή που δεν πέρασε είχε και η Νέα Δημοκρατία. Και ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματοποίηση των σταθερών τετραετών κυβερνητικών κύκλων, δηλαδή για κανένα λόγο να μην αλλάζει η κυβέρνηση που εκλέχθηκε, που οδηγεί από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Το να παραμένουν κυβερνήσεις, ακόμη και αυτές, αν κάποια στιγμή χάσουν την εμπιστοσύνη της Βουλής. Το άρθρο 84 λέει ξεκάθαρα ότι ακόμη και αν υπερψηφιστεί μια πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή ακόμη και αν χάσει μια κυβέρνηση την εμπιστοσύνη της Βουλής, αυτή η κυβέρνηση δεν αλλάζει παρά μόνο αν η Βουλή συμφωνήσει σε έναν άλλο πρωθυπουργό και κατ' επέκταση σε μια άλλη κυβέρνηση. Να γιατί μιλάμε για συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας, αντιγράφοντας ένα άρθρο. Αυτό κάνατε, αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αντέγραψε ένα άρθρο που υπάρχει στο Γερμανικό Σύνταγμα, το άρθρο 67, το οποίο μάλιστα έχει επικριθεί ότι είναι το άρθρο που κατοχυρώνει τη δημοκρατία του καγκελαρίου ή της καγκελαρίου, γιατί τώρα έχουμε γυναίκα καγκελάριο. Δεν αφισβητείτε αυτόν τον κίνδυνο, όποτε το επισημαίνουμε, αλλά τι λέτε? Λέτε το κάνουμε για να μην έχουμε φαινόμενα τύπου κυβερνήσεων Παπαδήμου. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου, που οδήγησε στη συνέχεια στην κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν ήταν απλά και μόνο κάποια επιλογή εξωθεσμικών κέντρων. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε σαν στόχο, μέσα από τη διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, να αναχαιτήσει το λαϊκό κίνημα, την πίεση που υπήρχε εκείνη την περίοδο, τους αγώνες που εμείς θέλαμε και επιδιώκαμε να είχαν και πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Όμως, αν το δει κανείς, η πρόταση για το άρθρο 84 οδηγεί ακριβώς σε κυβερνήσεις τύπου Παπαδήμου. Μια νέα πλειοψηφία που θα καταλήξει σε μια άλλη κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό, αν η προηγούμενη χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Τι απαντάτε απέναντι σε αυτή την κριτική? Απαντάτε ότι φτιάχνετε, λέει, θεσμικά αντίβαρα. Και τα θεσμικά αντίβαρα που φτιάχνετε, υποτίθεται, είναι από τη μια μεριά η απλή αναλογική και από την άλλη μεριά τα δημοψηφίσματα. Ας αφήσουμε στην άκρη ότι στην πρότασή σας για το Σύνταγμα δεν μιλάτε καθαρά για απλή αναλογική. Γιατί πέρα από το πλαφόν που διατηρείτε, λέτε επίσης ότι η κατανομή των ενδρών στα πολιτικά κόμματα μπορεί να αποκλίνει μέχρι 10% από το εκλογικό τους ποσοστό. Άρα, πέρα από το πλαφόν, προβλέπετε στην πρότασή σας και μπόνους. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Από πού και ως πού η απλή αναλογική από μόνη της είναι εγγύηση φιλολαϊκών κυβερνήσεων? Η κυβέρνηση Παπαδήμου το 2011 θα μπορούσε να συγκροτηθεί ακόμη και αν υπήρχε απλή αναλογική. Απλά αν δεν είχε 250, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν οι βουλευτές τότε που είχε, θα είχε κατά τη λιγότερο. Όμως κάλλιστα μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να συγκροτηθεί και με απλή αναλογική. Άρα ναι, η απλή αναλογική, η πραγματική και η ανώθευτη, είναι το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα, γιατί αποτυπώνει αυθεντικά τη λαϊκή βούληση, χωρίς φυσικά πλαφόν και μπόνους που προβλέπετε. Όμως κάλλιστα, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από άλλες χώρες, μπορούν να συγκροτηθούν αντιδραστικές, αντιλαϊκές κυβερνήσεις και μέσω της απλής αναλογικής. Πάμε τώρα στο δεύτερο θεσμικό αντίβαρο που βάζετε. Λέτε για τα λαϊκά δημοψηφίσματα. Ας αφήσουμε και εδώ στην άκρη ότι είναι οξύμερο να μιλάει για δημοψήφισμα το κόμμα εκείνο που κακοποίησε την έννοια του δημοψηφίσματος το 2015, προτείνοντας ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα, με το μνημόνιο το δικό μας ή με το μνημόνιο της Τρόικα. Κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Ας το αφήσουμε αυτό. Τι λέτε στην πρότασή σας για τα δημοψηφίσματα? Λέτε για κρίσιμα εθνικά θέματα, αν συγκεντρωθεί ένας αριθμός 500.000 πολιτών, και για κοινωνικά ζητήματα, αν συγκεντρωθεί ένας αριθμός 1.000.000 πολιτών. Τα μέτρα όμως που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια
ήταν κατά 90% δημοσιονομικά μέτρα. Αυτά τα εξαιρείτε από την πρότασή σας για τα δημοψηφίσματα. Άρα λοιπόν, τα μέτρα που πέρασαν την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, τα εξαιρείτε από την πρότασή σας για τα δημοψηφίσματα. Και βάζετε και μια ακόμη ασφαλιστική δικλίδα. Ποια είναι αυτή? Αν συγκεντρωθεί ο αριθμός αυτός για να γίνει δημοψήφισμα για ένα κοινωνικό ζήτημα, υπάρχει δυνατότητα της πλειοψηφίας της Βουλής να το ακυρώσει αμφισβητώντας το χαρακτήρα και το περιεχόμενό του. Άρα ούτε το δεύτερο θεσμικό αντίβαρο που υποτίθεται βάζεται δεν ισχύει. Μιλάτε και για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Μάλιστα τώρα βλέπω ότι είναι όλοι την υιοθετούν τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Όμως καμιά κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια δεν τήρησε ούτε το στοιχειώδες που υπήρχε στον κανονισμό της Βουλής. Ότι έπρεπε μια φορά το μήνα πρόταση νόμου της αντιπολίτευσης να συζητείται στη Βουλή. Κανένας δεν το τήρησε. Μιλάτε για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία και αυτό που ήταν θεσμοθετημένο δεν το τήρησε καμιά κυβέρνηση. Για να μην μιλήσουμε για την πρόταση των 500 σωματείων, την πρόταση νόμου που κατέθεσαν και ακόμη περιμένουμε να έρθει για συζήτηση στη Βουλή. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις που γίνονται είναι, κινούνται σε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η λογική που διέπει τις προτάσεις όλων, το πώς θα εμπεδωθεί με κάθε τρόπο η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα. Εμείς λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να φοβάται την αστάθεια. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Πρέπει με τον αγώνα του, με την πάλη του, να τη διευρύνει όσο μπορεί, να διαμορφώνει ρογμές σε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα και κυρίως να διαμορφώνει όρους σύγκρουσης με το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.